Οι τραγικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό που αυτομάτως θα μεταφραστούν σε χαμένες διδακτικές ώρες με το καλημέρα της νέας σχολικής χρονιάς οδήγησαν σήμερα τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο στο να προχωρήσουν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στα γραφεία της δευτεροβάθμιας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης αντίστοιχα. Θέλει λοιπόν να δείξει το Υπουργείο ότι κάνει δουλειά, αλλά στην πραγματικότητα πιέζει καταστάσεις. Τα κενά που θα φανούν σήμερα στη συνεδρίαση δεν θα είναι τα πραγματικά. Οι συνάδελφοι δεν θα μπορέσουν να κάνουν ενστάσεις. Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ουσιαστικά καταστρατηγούνται τα εργασιακά μας δικαιώματα και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Έστειλε μία εγκύκλιο η κυβέρνηση, η οποία λέει ότι την πρώτη του μήνα μπορούμε να κάνουμε ένα χάρτη των γενών που είναι τελείως πλασματικά. Δεν ξέρουμε τη δυναμική των τμήματων, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι εγγραφές των μαθητών και στην πραγματικότητα ο Υπουργός θέλει να βγει την 3η του Σεπτέμβρη και να διατρανώσει τάχα μου τη θέληση της κυβέρνησης να καλύψει όλα τα κενά. Στο Ρέθυμνο, μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα και με την τροπολογία που απαξιώνει την ειδική αγωγή. Με την τροπολογία που πέρασε το Υπουργείο, στην πραγματικότητα θα μπορεί οποιοσδήποτε συνάδελφος, χωρίς καν τα προσόντα, να μπει σε τμήματα ένταξη, να διδάξει σε τμήματα ένταξη. Είναι εύκολο αυτό? Δεν είναι εύκολο και νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος και για άλλες ειδικότητες. Δηλαδή θα μας κάνει καθηγητές πολλαπλών ειδικοτήτων. Στο τέλος μπορούμε να δούμε ένα μαθηματικό να διδάσκει γλώσσα ή ιστορία. Αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει. Γίνεται όμως ήδη οι καθηγητές πληροφορικής να διδάσκουν μαθηματικά. Τον ασκό του Αιώλου όμως έχει ανοίξει στο Ηράκλειο και το κλείσιμο του γυμνασίου Τεπελίου. Δυστυχώς η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με μία βαρβαρότητα. Η απόφαση της Περιφερειακής Διοίκησης να κλείσει το γυμνάσιο του Τεφελίου συνιστά μια πράξη αντιδημοκρατική, μια πράξη αντιεκπαιδευτική, ένα βάρβαρο μέτρο. Καταγγείλαμε το μέτρο από το χώρο της αγωνιστικής παρέμβασης και βέβαια από τη βάση των εκπαιδευτικών και από την ΕΛΜΕ, έστω και αν ήταν ενήμεροι και δεν ενημέρωσε ότι δεν ετοίμασε τον κλάδο. Παρά τα αυτά, η κυβέρνηση ήταν έτοιμη όλο τον Αύγουστο να κλείσει το σχολείο. Λόγω της αντίστασης των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας, πήρε προσωρινά πίσω το μέτρο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να κάνει οριστική ανάκληση του κλεισίματος του σχολείου του Τεφελίου. Στο μεταξύ, θερμά θα ξεκινήσει η φετινή σχολική χρονιά, καθώς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος εξήγηλε 24ωρη απεργία στις 15 Σεπτεμβρίου, αντιδρώντας για το νέο τύπου ολοήμερου στην προσχολική αγωγή. Και διεκδικούμε, καταρχήν, μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση, διότι κάθε χρόνο παρατηρείται το φαινόμενο των κενών που υπάρχουν στα σχολεία, με αποτέλεσμα οι αναπληρωτές κάθε χρόνο να αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν πρέπει να προσληφθούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Όπως διαμηνύουν πάντως οι εκπαιδευτικοί, ο νέος γύρος των αγωνιστικών κινητοποιήσεων δεν θα αργήσει να έρθει.